Ο άνθρωπος, καλός ή κακός, έτσι μεγάλωσε. Δηλαδή ήταν μέσα στη κλειδί, ήταν μέσα σε άλλα επίπεδα ζωής, ας πούμε. Ζούσε αλλιώς τη ζωή του και εννοείται ότι όταν είμαι δίπλα του, χρεώνομαι κι εγώ ότι ζω αυτή τη ζωή. Καμία σχέση όμως. Ναι, κοίταξε όμως, ας πούμε, το ρουβά τον έχτισε ο Ψινάκης. Θέλω να πω ότι κάποιος θα παρακαλούσε, ας πούμε, να τον αναλάβει ένας Ψινάκης. Μα και εγώ δεν μπορείς να φανταστείς πώς έκανα. Και δεν το μετανιώνω αυτό, γιατί είναι εμπειρία ζωής. Εννοείται ότι υπήρξαν προτάσεις από πολλά άτομα και το μόνο που ήξερα σαν προσωπικότητα είναι ο Ηλίας Ψινάκης. Η εταιρεία μου λέγε μην ασχοληθείς με τον Ηλία, θέλουμε εμείς να σε αναλάβουμε προσωπικά. Εγώ έλεγα όχι. Χαρικές, όταν σε ανέλαβε, όταν σου πρότεινε και δέχτηκες. Βέβαια. Βέβαια, χαρικά και να κάνα και πάρτι. Κανονικά. Μάζεψα φίλους, ήρθαν φίλοι από την Κύπρο, κάναμε πάρτι, βγήκαμε έξω, το διασκέδασα. Έβλεπε την προοπτική ότι. Ναι, έβλεπα ότι ένας άνθρωπος που πήρε έναν καλλιτέχνη, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε άστρο ρουβάζ, δεν το συζητάμε. Θεωρούσα ότι και εμένα θα μπορεί να με φτάσει σε ένα ψηλό επίπεδο. Τι τη στράβωσε, πες μου πραγματικά τι στράβωσε. Γιατί παραφιλολογία πολύ. Εντάξει, κάνοντας την ανασκόπηση τη δικιά μου με τις εμπειρίες που έζησα, που είναι οι πιο αντικειμενικές, είναι ότι είχε την ίδια φιλοσοφία του Σάκη και προς το άτομό μου. Εντάξει, σίγουρα όχι με το ντύστε τον και έλα Βαλεντίνο, βάλε του το καλύτερο και το πιο ακριβό κουστούμι κτλ. Απλά η φιλοσοφία του Ηλία είναι μια και συγκεκριμένη. Δηλαδή, χτίζω ένα μύθο, απομακρύνω τον καλλιτέχνη από τον κόσμο για να τον θέλει και έχω κλάψει και για αυτά τα πράγματα. Γιατί πήγαινα σε καφετέρια, ας πούμε, να πιω καφέ και μάθαινε από φίλους γνωστούς κτλ. Ότι είμαι εκεί, με έπαιρνε, με έβριζε, μου λέει φεύγεις, πας σπίτι σου, κλείνεσαι εκεί και ο κόσμος θα σε βλέπει 5 μέρες τη βδομάδα στο μαγαζί και όχι στις καφετέριες. Τσακί σου φύγε. Α, δηλαδή πράγματα που ήταν απλά και φυσιολογικά για να χτιστεί ο μύθος, για σένα ήταν απαγορευμένα. Όπως ας πούμε ένας καφές. Άλλες απαγορεύσεις που δεν άντεξες, ο καφές ας πούμε, που είναι το πιο φυσιολογικό. Η επαφή με τον κόσμο ας πούμε ήταν απαγορευμένη. Η επαφή με τον κόσμο δεν ήταν απαγορευμένη, αλλά ήταν του τύπου μονολεκτικά, μην δίνεις και πολύ σημασία. Αφή ψηλού λοιπόν. Ναι. Τα οποία είναι μακριά από σένα αυτά, εντελώς. Είναι μακριά από μένα. Βλέποντάς μετά. Αλλά όταν είσαι 19 χρόνων και 20, το βλέπεις ως. Πώς να το πω τώρα για να ακουστεί σωστά. Δηλαδή, ήθελα να είμαι ο σωστός του στρατιώτης.